γνωστή ταραντούλα για νέους. How you feel like something is walking on you? Το YouTube κανάλι του FIDES.gr. Λοιπόν, κοντεύουμε πλέον τους 1000 συνδρομητές στο YouTube και έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το FIDES Stories γενικά είπαμε είναι μια μικρή ενότητα για νέους users, για νέους στο χώρο, με γενικά όσο μπορούσαμε βασικές γνώσεις χωρίς να θέλουμε πολύ να ξεφεύγει. Πλέον μας το ζητήσατε και νομίζω είναι καιρός να κάνουμε κάτι λίγο πιο εξειδικευμένο. Οπότε πλέον μιλάμε για μια νέα ενότητα. Σαν γενικό concept είναι Livestock and Education. Οπότε μπορεί και το όνομα να μείνει αυτό, επίσης για να μπορούμε ένα super wow όνομα. Τι θα κάνουμε σε αυτό? Σε αυτό θα μιλάμε για θέματα λίγο πιο εξειδικευμένα. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εκπαιδευόμαστε, να καταλαβαίνουμε τις διαφορές, τι κοιτάμε, πώς το κοιτάμε, τι να περιμένουμε, για να μιλάμε μια κοινή γλώσσα. Λοιπόν, σε αυτήν την ενότητα απευθυνόμαστε σε όχι τον νέο κόσμο, σε κάποιον που έχει ήδη κάποιο φίδι, τόσο μόνο θέλει να μπει πιο βαθιά στο χώρο των ερπετών, στους λεγόμενους power users. Οπότε θα παρουσιάζουμε τα ζώα, θα εξηγούμε το morph, να καταλάβει ο καθένας τι θα πει το ένα morph, θα πει το άλλο morph, πώς βγαίνουν, λίγο για breeding, τα ζώα τα οποία έχουμε διαθέσιμα να τα δει σε βίντεο, να καταλάβει τι θα πει το ένα, τι θα πει το άλλο, μην βλέπα, αυτό είναι κίτρινο, αυτό είναι λιγότερο κίτρινο, αυτό έχει ένα σημάδι, δύο σημάδια. Θα μπορούμε όσο γίνεται να είμαστε εξειδικευμένοι. Επίσης από αυτήν την ενότητα θα προσπαθήσουμε να απαντάμε λίγο και στην επικαιρότητα. Τώρα είχα μια κουβέντα πόσο πρέπει να ζυγίζει ένα φίδι. Πιο πριν είχα μια κουβέντα πόσο τώρα ένα φίδι κάνουμε τώρα στο ένα φίδι. Ακόμα και οι θερμοκρασίες ήμαρτων ακόμα έχουν φίδια και δεν ξέρω ποιο είναι οι θερμοκρασίες. Οπότε και ένα κομμάτι στις κουβεντούλες μας θα είναι και η επικαιρότητα. Ερωτήσεις που ήρθανε. Το πιο νέο επεισόδιο θα το κάνουμε, θα παίξουμε την παλίτσα. Οπότε σήμερα είχα μια κουβέντα με κάποιον που μου έλεγε για το βάρος των φιδιών και άμα είναι σωστά και εγώ του δώσα αυτό και άλλοι του δώσανε αυτό και του είπαν αυτό κτλ κτλ. Politics. Κάποια γενική αναφορά είναι ένα ball python γεννιέται γύρω στα 60 γραμμάρια. Στο εξάμηνο, εφόσον δεν χάνει γεύματα, που εντάξει είναι σχετικά δύσκολο, άμα τα ζεις κάποιο συγκεκριμένο, είναι γύρω στα 300 παρά. Όλα αυτά έχουν ένα ποσοστό συμπλήν, έτσι. Στο χρόνο είναι γύρω στα 500. Είναι φυσιολογικό ένα φίδι 6 μηνών να είναι 200 με 300 γραμμάρια. Το λύσαμε. Οπότε σε αυτό το πρώτο επεισόδιο θα μιλήσουμε για δύο πολύ απλά βασικά γονίδια, είναι το παστέλ και το έντσι. Θα δούμε διάφορους συνδυασμούς τους, τι κάνει το κάθε γονίδιο και σιγά σιγά έτσι θα μπορούμε να βλέποντας και μιλώντας να αποκτούμε μια καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς σημαίνει ένα γονίδιο, τι κάνει στο φίδι, πόσο αλλάζει το φίδι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα νορμάλ. Το νορμάλ το πίθωνας, ένα πολύ όμορφο φιδάκι πάντα, με το δικό του pattern, τη δικιά του προσωπικότητα, τα δικά του σχέδια. Και εδώ ξεκινάμε, το πρώτο αυτό εδώ πέρα είναι το παστέλ. Και εδώ συγκρίνουμε το normal με το παστέλ. Το πρώτο πράγμα που αντιλαμβανόμαστε φυσικά είναι ότι είναι πιο κίτρινο. Για να σιγουρευτούμε ότι είναι παστέλ, αυτό που πρέπει να κοιτάμε είναι ότι έχει lemon κίτρινο σε κάποια σημεία. Επίσης είναι αυτό που λέμε εδώ οι φωτιές που έχει, fires, κατά το δείτε στο εξωτερικό. Και ένα άλλο στοιχείο το οποίο μπορεί να κοιτάξει είναι ότι έχει πιο λευκή κοιλιά. Γενικά το παστέλ είναι ένα από τα πρώτα γονίδια, είναι μια από τα βασικές μεταλλάξεις. Πολύ ωραία χρωματάκια. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το γονίδιο έντσι. Το έντσι γονίδιο έχει κάποια χαρακτηριστικά το οποίο το κάνει μοναδικό. Εδώ έχουμε το normal και εδώ έχουμε το έντσι. Ένα από τα βασικά πράγματα που κάνει το έντσι είναι να καθαρίζει το pattern. Δηλαδή όλα αυτά εδώ πέρα έχει πολύ λιγότερο. Δείτε πως είναι από το ένα, δείτε πως είναι από το άλλο. Ούτε μία σχέση. Επίσης είναι πιο banded. Banded θα πει έτσι έχει λωρίδες. Δείτε πως είναι το pattern σε αυτό εδώ πέρα και δείτε το banded σχήμα.
Ένα άλλο που μπορούμε να δούμε είναι ότι εδώ πέρα αρχίζει ξανά γίνεται ελαφρώς πορτοκαλί. Πράγμα που δεν έχει ένα normal. Επίσης αυτό το οποίο κάνει και είναι, θα το καταλάβουμε σε συνδυασμό με άλλο τζιν, ότι κάνει amplify τα χρώματα. Μιλάμε τώρα σκά ένα normal και ένα έτσι. Πόσο διαφορετικά είναι τα χρώματα. Κάνει brighter, πιο bright, πιο ανοιχτά, τα πιο φωτεινά τα χρώματα του. Εδώ που καταλαβαίνουμε τη χαοτική διαφορά του τι κάνει το έτσι, είναι στα δύο αυτά φιδάκια. Αυτό είναι το παστέλ που είχαμε δείξει πριν και να εξηγήσουμε τι θα πει παστέλ. Και αυτό είναι το έτσι παστέλ. Ένα πολύ απλό γονίδιο μεταλλάσσει τελείως το φίδι. Εδώ βλέπουμε τα φωτεινά χρώματα που είπαμε, το πολύ πιο καθαρό pattern που έχει. Το orange που εδώ πέρα μαζί με το κίτρινο έχει μια άλλη, ας το πούμε, απόχρωση. Τις λωρίδες. Και από ένα τέτοιο φίδι βάζω στο γονίδιο έτσι, καταλήγουμε εδώ. Τρελό! Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε ένα έτσι fire. Το fire γονίδιο δεν το είδαμε σκέτο, δεν έχω τώρα ένα δείγμα να σας δείξω εδώ. Αλλά το fire μοιάζει και αυτό λίγο με το normal, καθαρίζει το pattern, ανοίγει τα χρώματα κτλ. Αλλά ένα έτσι fire είναι ένα φίδι μοναδικό με πάλι σχετικά δυο πολύ απλά γονίδια. Και αφού τελειώσαμε με το να εξηγούμε το γονίδιο έτσι σε αυτό το επεισόδιο, θα ρίξουμε κάποια από τα livestock. One gene feedia ξεκινάμε. Special. Μοναδικό γονίδιο, πολύ μεγάλες αντιθέσεις, χρυσαφή μαύρο, χρώματα πολύ ωραία. Ένα από τα καλύτερα μοβ σε ball python για μένα είναι το albino. Recessive γονίδιο. Κάνει τα μαύρα άσπρα, τα καφέ κίτρινα, ας το πούμε χοντρά χοντρά. Οπότε με ένα καταπληκτικό pattern και με ένα τρομερό contrast χρωμάτων, το albino rocks. Το 181 Entry Fire, σαν αυτό που δείξαμε σε πιο μικρό. Τώρα όσο μεγαλώνει το fire το γονίδιο θα ανοίγει τα χρώματα. Ένα 2G γονίδιο ζωάκι τώρα. Pastel Spark. Βλέπουμε το παστέλ και πως αλλάζει το spark, το γονίδιο. Όχι παστέλ, αλλά αυτό έχει μέσα και το fire. Fire pastel, δηλαδή firefly, το 178. Το fire ανοίγει το pattern, ανοίγει τα χρώματα. Τα fire γενικά όσο μεγαλώνει είναι και πιο όμορφα. Οπότε παστέλ με ακόμα ένα γονίδιο, βλέπουμε πόσο πολύ αλλάζει το φίδι. Ξανά παστέλ, αλλά με άλλο γονίδιο. Τώρα έχουμε παστέλ yellow belly. Και αυτό είναι ένα γονίδιο που θα το μιλήσουμε κάποια στιγμή καλύτερα. Γενικά, yellow belly, το μαύρο είναι πιο μαύρο. Τα fires εδώ πέρα είναι orange red. Επίσης, ένα καθαρό που βλέπουμε στη κοιλιά είναι αυτό εδώ πέρα, το συνεχές pattern. Είναι πάντα πολύ έντονο, αλλά το προσέξετε, είναι πολύ διαφορετικό. Δεν πρέπει σαν και καλά τα yellow belly να έχουν γέλο κοιλιά, αυτή έχει, αλλά δεν είναι αυτό το χαρακτηριστικό που λέμε. Έτσι ξεκινήσανε, αλλά έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να είναι yellow belly και να μην έχει κίτρινη κοιλιά. Κάνει και αυτό amplified enchanting στα χρώματα, το οποίο βλέπει αυτό με πιο έντονο το κίτρινό του, έτσι. Και εδώ τώρα πάμε πάλι ακόμα ένα συνδυασμό με παστέλ. Είπαμε σήμερα μιλάμε πολύ για παστέλ και για έτσι. Οπότε αυτό είναι το παστέλ special. Το special θυμάστε που το δείξαμε. Μαζί με το παστέλ δένουν και κάνουν αυτό πέρα το κόμπο. Με τις πολλές αντιθέσεις. Πολύ ωραίο pattern. Ντροπαλό φιδάκι. Ντροπαλό φιδάκι. Τώρα πάμε πάλι στο butter που δείξαμε πριν, αλλά τώρα αυτό το butter είναι μαζί με pinstripe. Οπότε εδώ έχουμε τα χρώματα του butter, αλλά το pattern του pinstripe, λίγο λιωμένο.
Εδώ έχουμε ένα bonus, δεν είναι live stock, δεν είναι διαθέσιμο. Είναι banana citrus fly. Δηλαδή εδώ τώρα έχουμε το banana, το γονίδιο, το fire που είπαμε τι κάνει. Ανοίγει το pattern, κάνει τα χρώματα πιο ανοιχτά. Και παστέλα, τώρα το παστέλα το citrus ή citrus, ένα από τα δύο. Το οποίο είναι πιο ανοιχτό, έντονο παστελάκι. Εδώ λοιπόν, banana citrus fly. Λοιπόν, και κάναμε κάποιες αλλαγές στο χώρο μας πλέον. Κάναμε ένα δεύτερο reptile room, ας το πούμε έτσι. Όπου μια της αναβαθμίσης που θέλαμε καιρό να κάναμε και επιτέλους καταφέραμε να κάνουμε είναι στα giant snakes. Έχουμε δύο τα οποία έχουν μεγαλώσει πολύ. Και τώρα αυτό είναι ένας χώρος που τους φτιάξαμε που το οποίο είναι δίμετρο. Και αυτό είναι ωραίο, να μπορεί να απλώνεται το φίδι. Κάναμε κάποιους μηχανικούς ασφαλείας, όπου η κλίση έκανε μια κατασκευή. Αυτό εδώ πέρα είναι η Nemesis. Ένας δικτυωτός. Και αυτή εδώ είναι η Αρμονία. Αυτός είναι ένας Βυρμανίας. Η Αρμονία σέρνει χαιρετίσματα και κολοντάχτυλα σε όλους τους φίλους και εχθρούς της.